Έτσι είναι, Εύα, δεν έχουν τελειωμό αυτές οι δημόσιες καταγγελίες μετά την καταγγελία Μπεκατόρου. Σήμερα είχαμε μία επώνυμη, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγγελία κατά πασίγνωστου πρωταγωνιστή και γνωστού σκηνοθέτη για βάναυση σεξουαλική κακοποίηση, η οποία μελετάται από τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να δουν εάν έχει παραγραφεί ή όχι. Και πρέπει να σου πω ότι την ίδια ώρα η εισαγγελία της Αθήνας έθεσε στο αρχείο τις καταγγελίες της Ολυμπιονίκου Σοφίας Μπεκατόρου ότι είχε πέσει σύμπαν βιασμού από πασίγνωστο παράγοντα της ιστιοπλοείας, καταγγελίες που πράγματι ήταν παραγεγραμμένες, αλλά ήταν το φυτίλι που άναψε αυτή τη φωτιά για να ανοίξουν πάρα πολλά στόματα, κυρίως στο χώρο του αθλητισμού, αλλά και στο χώρο του θεάτρου, που ξεκινούν από απλές σεξουαλικές παρενοχλήσεις μέχρι απόπειρες βιασμών, βιασμούς, και τώρα τελευταία βέβαια έχουμε περάσει και αυτό την κόκκινη γραμμή και τουλάχιστον η σημερινή η καταγγελία, όπως έγινε γνωστό, μιλάει για σημαντική βάναυση, σεξουαλική κακοποίηση. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα κλιμακωθούν αυτές οι καταγγελίες και ποιες ενέργειες μπορεί να κάνει η δικαιοσύνη τη στιγμή που το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πρέπει να πω, Εύα, μέσω του Υπουργού του κυρίου Κωνσταντίνου Τσιάρα, έχει εξαγγείλει νομοθετική μεταρρύθμιση προκειμένου τα όρια της παραγραφής, ειδικά για σεξουαλικές κακοποίησεις ανηλίκων, να διευρυνθούν και τουλάχιστον να καλύπτουν τα ανήλικα όταν ενηλικιωθούν. Δηλαδή όταν πια είναι ενήλικες και μπορούν να μιλήσουν. Γιατί αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολο έως αδύνατο είναι ένα παιδί στην παιδική ή στην εφηβική ηλικία να περιγράψει σε γονείς, σε συγγενείς ή στις αρμόδιες αρχές τέτοιου είδους παράνομες και έκνομες συμπεριφορές. Πρόκειται για πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ιωάννα Μάνδρου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό...